Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 958, κεφάλαιον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κεφάλαιον ΚΑ 21. Κεφάλαιον 21. Σελίδα 958 και εδάφιον πρώτο. Μετά τα αυτά, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομούς Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λογόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανάς της Γαλιλαίας. Και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να αλλιεύσω. Λέγωσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αγιαλών. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον. Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ηθυνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθον με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πύχες. Σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουν στην ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι δεν ισχύσει το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σι της είσαι εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς το Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σι εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σι εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν τρίτην φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν τρίτην φοράν, αγαπάς με. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσχε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτον δεικνύον, με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει ο Πέτρος των Θεών. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδων σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει έως σου έλθει, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει έως σου έλθω, τι προσέ,
ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε, αλλά και αποκάλυψε. Ο ακούον το λόγο μου και πράττων το θέλημά μου, ούτως είναι ο αγαπών με. Και ομοίως είπε ότι η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της διανοίας σου και της δυνάμεώς σου. Κύριον τον Θεόν σου. Και μετά την Ανάστασή του ενεφανίστη τρεις φορές στους μαθητάς. Την πρώτη Κυριακή της Ανάστασής του, όταν οι μαθητές είχαν ακούσει ότι ο Χριστός αναστήθη, μερικοί είχαν δει και τον αναστημένο Χριστό και οι περισσότεροι δεν πίστευαν. Ο Κύριος βρέθηκε ανάμεσά τους, ενεφύσει σε αυτούς Πνεύμα Άγιον, αναγεννήθησαν από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννήθησαν από τον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιο και πίστευσαν στην Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερη Κυριακή, ένας από αυτούς έλειπε, ο Θωμάς ο λεγόμενος άπιστος, και ο οποίος δεν επίθετο στα λόγια των μαθητών λεγόντων ότι τον είδαμε ανεστημένο, και ενεφανίστη ξανά απευθυνόμενος στον Θωμά, και ο Θωμάς έκραξε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», όταν διεπίστωσε ότι ήταν ανεστημένος αλλά με ένα νέο σώμα το οποίο δεν πεθαίνει, ένα νέο σώμα το οποίο θα εισέλθει τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, στη τρίτη Κυριακή, στην Αποκάλυψη ξανά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η εντολή που είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητάς είναι να μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Αυτοί όμως, κατά παράξενο τρόπο, που τώρα δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε αλλά μόνο ο Λόγος του Θεού να μας τον εξηγήσει, παρέμειναν δύο ολόκληρες εβδομάδες στη Γαλιλαία. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, παρά την εντολή που είχαν να πάτε στην Ιερουσαλήμ και να μείνετε, γιατί εκεί θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και δεν έφτανε αυτό, ο Πέτρος κάποια στιγμή ζήτησε να πάει να ψαρέψει. Αυτό δείχνει έλλειψη. Θα τολμούσα να πω αυτό που ο Χριστός στη Μάρθα και στη Μαρία: «Εν συλλείπει». Αλλά αν σου λείπει αυτό που έλειπε και στον Πέτρο, τότε δεν μπορείς να ακολουθείς τον Χριστό, δεν μπορείς να κάνεις όλο το θέλημα του Θεού, δηλαδή δεν μπορείς να τον ακολουθείς. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Την πρώτη διαφορά διορθώθηκε η απιστία του στην Ανάσταση με την αναγέννηση. Τη δεύτερη φορά διορθώθηκε η αδυναμία τους να πείσουνε τον Θωμά ότι ο Κύριος αναστήθηκε, και ο Θωμάς να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του και ο Θεός του. Την τρίτη φορά πρέπει να διορθωθεί ίσως το σημαντικότερο λάθος τους: η λιγοστή αγάπη του Θεού στην καρδιά τους. Πώς και πόσο πραγματικά αγαπάς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Κύριος σε αυτή την προσπάθειά τους
θα τους αφήσει να αποτύχουν. Και μάλιστα δεν θα τους αφήσει, θα κάνει να αποτύχουν. Γιατί αυτοί ήταν έμπειροι ψαράδες. Ξέρανε πότε βγαίνανε. Ξέρανε που έπρεπε να ψαρέψουνε και πάντοτε ψαρεύανε και πιάναν ψάρια. Τώρα όμως βγήκανε, αλλά όλη τη νύχτα ψαρεύσαντες δεν πιάσαν ένα. Ούτε ένα. Και εκεί απέναντι, όταν τέλειωσε η νύχτα και βγήκαν έξω σε πλήρη και τέλεια αποτυχία, γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, η επιτυχία είναι η αγάπη. Πώς αγαπάς τον Χριστό και πώς εκδηλώνεις την αγάπη σου στον Χριστό και στα αδέλφια σου. Εκεί είναι η επιτυχία. Φώναξε από μακριά ο Κύριος. Πιάσατε τίποτα. Και αυτοί ομολόγησαν. Ούτε ένα ψάρι. Και πάλι τους λέγει για δεύτερη φορά, ρίψατε το δίχτυ τώρα στα δεξιά του πλοίου. Όλη τη νύχτα δεν ψαρέψαμε. Τώρα που ξημέρωσε, που μεσημέριασε, θα πιάσουμε ψάρια. Ξανά όμως ο Πέτρος, όταν ο Ιωάννης του είπε, ο Κύριος είναι, επί το λόγο του έριξε τα δίχτυα και τα δίχτυα πιάσανε 153 ολόκληρα γερά μεγάλα ψάρια. Αδελφοί, αν θέλουμε να ψαρεύουμε ανθρώπους, μόνο επί το λόγο του Κυρίου πιάνονται τα ψάρια. Αν θέλουμε να ψαρεύουμε τα παιδιά μας, μόνο επί του λόγου του Κυρίου πιάνονται. Δεν πιάνονται με καλά πιάσματα. Μόνο με την αγάπη του Θεού πιάνονται τα ψάρια του Κυρίου. Μόνο με την αγάπη του Θεού. Αμήν αδερφοί. Μόνο με την αγάπη του Θεού. Με τίποτα άλλο. Δόξα να έχει ο Θεός. Βγήκαν έξω, βγάλανε τα ψάρια, φάγανε. Όχι από τα ψάρια που πιάσανε, από τα ψάρια που είχε ο Χριστός και μάλιστα ψημένα. Και τώρα αρχίζει η εκπαίδευσή τους και η εκπαίδευσή μας. Σίμων, ιέ του Ιωνά, δεν είναι Πέτρος, τώρα θα γίνει Πέτρος. Μέχρι αυτή τη στιγμή είχε υποσχέσεις ότι θα γίνει Πέτρος. Συ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία σου. Τώρα είναι Σίμων. Τι είναι αυτό που κάνει τον Σίμωνα Πέτρο, παρόλο που έχει αναγεννηθεί, παρόλο που αγαπάει τον Χριστό, έτσι νομίζει, το κρίσιμο, το κριτήριο, το εργαλείο με το οποίο ο Χριστός μετατρέπει τον Σίμωνα σε Πέτρο είναι αυτή η μοναδική και ειδική αγάπη την οποία μόνο ο Χριστός μπορεί να διδάξει και να χαρίσει στους ανθρώπους. Την αγάπη τη συνδυασμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Την αγάπη που μόνο βεβαιώνεται ενώπιον όλων των δυνάμεων σαν αληθινή αγάπη Θεού από την υπακοή στο Ευαγγέλιο. Αυτή μία αγάπη, μοναδική αγάπη, για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Αυτή η αγάπη είναι που αλλάζει τον άνθρωπο.
τον αναγεννημένο, τον άνθρωπο με τις μεγάλες υποσχέσεις, τον άνθρωπο τον εκλεκτό του Θεού, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός. Αυτή είναι η αγάπη που μετατρέπει το Σίμωνα σε Πέτρο. Η αγάπη του Θεού στο να περπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Και αυτή την αγάπη, αδελφοί, ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, δεν την είχε και δεν το είχε καταλάβει. Δεν την είχε και δεν το ήξερε. Δεν την είχε, γι' αυτό πήγε για ψάρεμα. Αυτή την αγάπη δεν την είχε, γι' αυτό και δεν έπιασε ούτε ένα ψαράκι. Αυτή την αγάπη είναι που ο Χριστός θέλει και να του φανερώσει και να του αποκαλύψει και να του χαρίσει. Γιατί αυτή η αγάπη μόνο χαρίζεται. Δεν δημιουργείται από την δύναμη και την ισχύ του ανθρώπου. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού που εγχέεται στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Είναι αυτό το εργαλείο στα χέρια του Χριστού που μπορεί να μετατρέψει τον Σίμωνα που σημαίνει άχυρο σε Πέτρο που σημαίνει βράχος, πέτρα. Και αυτό μπορεί μόνο ο Χριστός να το χαρίσει, αφού πρώτα αποκαλύψει την έλλειψή του, αλλά και τη δύναμη αυτής της αγάπης. Αυτή, ξαναδιαβάζω και θέλω αυτό το εδάφιο έτσι πως το βλέπω να το γράψω στο σπίτι μου, να το βλέπω κάθε μέρα. Και αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν κατά τα σεντολάς του Θεού, κατά τις εντολές του Χριστού. Έτσι θα κερδίσω τα παιδιά μου, όταν τους αγαπάω περπατώντας τις εντολές τους. Έτσι θα κερδίσω το περιβάλλον μου, τους συγγενείς μου. Έτσι θα τους κερδίσω, όχι για μένα, αλλά για αυτό που θέλω, για το Χριστό. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θα τους κερδίσω εγώ, θα τους κερδίσει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός θα κάνει τον Σίμωνα, τον Υιόν του Ιωνά, πέτρα, και από αλιαία ψαρά ψαριών θα τον κάνει ψαρά ανθρώπων. Δεν μπορεί να γίνει με τις δικές του ικανότητες, με δική του δύναμη. Μόνο με τον Χριστό και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να εκλέξουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας καταλάβαμε ποια αγάπη θέλουμε, με ποια αγάπη θέλουμε να αγαπάμε, με ποια αγάπη θέλουμε να μας αγαπάνε. Αλλά τώρα ακόμη κάτι περισσότερο. Με ποια αγάπη θέλουμε να εργαζόμαστε, να εξασκούμε δηλαδή τη βασιλική εξουσία που μας δίνει ο Χριστός και την ιερατική χάρη που μας χαρίζει ο Χριστός υπέρ αυτών τους οποίους αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Έλα εδώ λοιπόν τώρα, Σίμωνιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτά όλα? Εάν με αγαπάς πρέπει περισσότερο από όλα αυτά, πρέπει εμένα να ακολουθείς, όχι αυτά όλα. Και αυτή η αγάπη που αν την καταλάβεις θα στη χαρίσω δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, θα σε καταστήσει ικανό να βόσκεις τα αρνιά μου, τα προβατάκια μου τα μικρά. Γιατί χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορείς να είσαι δούλος Θεού.
Θα είσαι δούλος του εαυτού σου, των φιλοδοξιών σου, πιθανών ανθρώπων, αλλά όχι δούλος Ιησού Χριστού. Και ο Πέτρος αρχίζει και καταλαβαίνει. Ναι Κύριε, εξεύρισο τις αγαπώ. Η αλήθεια είναι ότι ο Πέτρος ξέρει ότι αγαπάει τον Χριστό, αλλά δεν έχει μάθει ακόμη αυτή την αγάπη με την οποία πρέπει να αγαπάει τον Χριστό, και είναι αυτή που θα τον οδηγήσει στο να τον ακολουθεί ακριβώς πάντοτε, που σημαίνει να περπατάει στις εντολές του. Και αυτό το να περπατάει στις εντολές του δεν είναι απλό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι ο Χριστός μιλάει και δίνει εντολές. Βεβαίως υπάρχει ο Λόγος του Θεού, αλλά υπάρχει και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως υπάρχει διδάσκαλος ο Χριστός, αλλά είναι και καθηγητής που οδηγεί. Αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν στις εντολές αυτού. Και εγώ θέλω να γνωρίζουμε όλοι μας, βεβαίως κάθε ένας ξεχωριστά, τις προσωπικές εντολές του Χριστού για τον καθένα μας, για να χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτό το εργαλείο που λέγεται αγάπη Χριστού, ώστε να μετατρέπει τη ζωή μας, την υπόστασή μας και την ύπαρξή μας από άχυρο σε πέτρα. Για να καταλάβει λοιπόν, επαναλαμβάνει ο Χριστός: Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Και ο Πέτρος, όπως και εμείς σήμερα, κάτι αρχίζει και καταλαβαίνει. Ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Τότε μπορείς να επιμένεις τώρα τα πρόβατά μου, τα μεγαλύτερα. Και τρίτη φορά: Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Και αυτή τη φορά λυπήθηκε ο Πέτρος. Ίσως δεν έχει καταλάβει ακόμη. Και λέει: Εσύ εξεύρεις τα πάντα Κύριε, σε εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Τότε βόσκε τα πρόβατά μου. Αλλά έρχεται τώρα να του πει αυτό το οποίο είναι και το σημαντικότερο. Αληθώς, αληθώς σου λέω Πέτρο, ότι όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτό σου και περπατούσες όπου ήθελες. Όπου ήθελες. Αφού όμως γεράσεις, θα εκτείνεις τα σχήρα σου και άλλος θα σε σώσει και θα σε φέρει όπου δεν θέλεις. Που σημαίνει ότι τις εντολές του Χριστού πολλές φορές τις θέλουμε, αλλά υπάρχουν και φορές που δεν τις θέλουμε. Αλλά η αγάπη είναι αυτή, να περπατάμε πάντοτε στις εντολές αυτού, είτε τις θέλουμε είτε δεν τις θέλουμε, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν την εντολή: ακολούθησέ με. Τι σημαίνει ακολούθησέ με? Να περπατάς στις εντολές μου. Τι σημαίνει να περπατάς στις εντολές μου? Να ξέρεις τις εντολές μου. Και πως θα μάθεις? Να εξητάς. Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Κύριε, δίδαξέ με του ποιήν να πράττω, δηλαδή το θέλημά σου. Δίδαξέ με. Δίδαξέ με τι σημαίνει να σε ακολουθώ. Δίδαξέ με τι θέλεις εσύ από μένα.
δίδαξέ με. Ξαφνικά βλέπει τον Ιωάννη, τον οποίον αγαπάει, αλλά δεν τον αγαπάει ακόμη με εκείνη την αγάπη που θέλει ο Χριστός. Κύριε, αυτός τι θα γίνει με αυτόν, ναι. Εντάξει, εγώ να πεθάνω, γιατί με αυτόν τον τρόπο του δείξε ότι με το θάνατό του θα δοξάσει τον Χριστό. Αλλά αυτός ο καημένος, ο μικρός. Και ο Κύριος του λέει, σου είπα εμένα να ακολουθείς. Σου είπα εμένα να ρωτάς, σε μένα να έρχεσαι. Εάν εγώ θέλω αυτός να ζήσει μέχρι να έρθω, σαν σε νοιάζει. Αλληλούια. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό που θέλει ο Χριστός είναι αφιέρωση. Αλλά προσοχή, την προσωπική σου αφιέρωση σε Αυτόν. Να μας γκρεμίσει όλα τα συναισθήματα. Όλα. Γιατί το συναίσθημα είναι σαρκικό φρόνημα. Και να μας κτίσει το δικό του θέλημα. Και αυτό δεν γίνεται με έλεγχο. Θυμάστε πως ξεκίνησα. Θα τους ελέγχεις και εγώ θα τους σώζω. Δεν το κατάλαβα, Κύριε. Όταν όμως μου είπε ότι η καρδιά μου θα είναι πλημμυρισμένη με αγάπη, τώρα λέω το κατάλαβα. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί θέλει σήμερα σε όλους μας να δώσει αυτή την αγάπη. Την αγάπη που θα μας οδηγεί στο να περπατάμε μόνο στο δικό του θέλημα. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει, δοκιμάζεται τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και σε αυτό περπατάτε. Να λοιπόν, το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από μας σήμερα και από σήμερα. Σήμερα και από σήμερα. Ζητείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και σε αυτό περπατάτε. Πώς θα αγαπάω τώρα τα παιδιά μου? Με την αγάπη αυτή που είναι το θέλημα του Χριστού, και μάλιστα θα έλεγα από τις ελάχιστες φορές που λέει ο Λόγος του Θεού για εντολές. Γιατί η Καινή Διαθήκη, και καλά κάνουμε και το κηρύττουμε, μιλάει για χάρη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ, σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Τώρα όμως μπαίνουμε στην πραγματική δουλεία, στην πραγματική υπηρεσία, στην πραγματική θυσία. Εάν θέλεις να σε μετατρέψει ο Χριστός από άχυρο σε πέτρα, ζήτησε αυτή την αγάπη, να περπατάς στις εντολές Του. Δηλαδή να ακολουθείς τον Χριστό. Δηλαδή να είσαι αφιερωμένος στον Χριστό. Δηλαδή οι αποφάσεις σου να παίρνονται με βάση την υπακοή στις εντολές του Χριστού, τις προσωπικές για σένα. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος από Διώκτης και Σίμων έγινε Πέτρος όταν είπε, Κύριε, τι θέλεις τώρα να κάνω εγώ, τι με θέλεις να κάνω, αλλά το είπε και το εννοούσε. Αυτό βέβαια έλαβε χώρα στη ζωή του Παύλου ύστερα από την τύφλωσή του και την απόλυτη ταπείνωσή του και εξουθένησή του. Αλλά και στον Πέτρο έλαβε χώρα από την ταπείνωσή του,
εκ της αποτυχίας και της λανθασμένης επιλογής και της εξουθένωσής του. Άλλη βέβαια ήταν η ταπείνωση που υπέστη ο Παύλος, άλλη η ταπείνωση που υπέστη ο Πέτρος και σχεδόν καμία ταπείνωση δεν υπέστη ο Ιωάννης. Να λοιπόν τρία παραδείγματα για τα οποία ο Χριστός λέγει «Μιμητές μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού». Ο Παύλος λέγει «Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Θέλεις να μιμηθείς τον Παύλο? Θέλεις να λάβεις αυτό το χάρισμα του Χριστού, τη χάρη του Χριστού, αυτή την αγάπη με πλήρη ταπείνωση σαν τον Παύλο, με ελαφρά ταπείνωση σαν τον Πέτρο ή χωρίς ταπείνωση με τη δόξα του Θεού σαν τον Ιωάννη που ήταν ο αγαπητός μαθητής του Χριστού και κατά πάτα υπάκουος αυτόν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω, αν είναι δυνατόν, σαν τον Ιωάννη. Αν όμως η καρδιά μου δεν πείθεται, σαν τον Πέτρο. Δεν θέλω όμως σαν τον Παύλο. Αλλά αν είναι ανάγκη απόλυτη, όχι όπως εγώ θέλω, Κύριε, αλλά όπως Εσύ. Αμήν.